Αγαπητοί τελεθεατές, χαίρετε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Μπραχόπουλο που με φιλοξενεί με την κάμερα στο Γρεβενιώτη. Ευχαριστώ και σας που θα με παρακολουθήσετε. Ένα από τα βασικά θέματα της Εκκλησίας μας είναι και το θέμα της μιλούσης Κρίσιος, Παραδείσου και Κολάσιος. Το θέμα αυτό, η δασκαλία αυτή, δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, δεν είναι επινόημα των θεολόγων ούτε των ισχυρών της γης για να τρομάξουν και να παρογορήσουν τους ανθρώπους. Αλλά είναι μια αλήθεια που εκήρυξε ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός, ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας. Εκήρυξαν οι Απόστολοι, παρέλαβαν οι Πατέρες και η Εκκλησία και διαφελάσσουν μέχρι σήμερα οι πιστοί. Παλαιότερα μπροστά στην ωραία πύλη υπήρχε μια συμβολική εικόνα. Ένα μεγάλο μάτι, ένα μεγάλο αυτί, ένα μεγάλο χέρι και η επιγραφή. Υπάρχει ένα μάτι που τα βλέπει όλα, υπάρχει ένα αυτή που τα ακούει όλα, υπάρχει ένα χέρι που τα γράφει όλα. Με τη συμβολική αυτή εικόνα και γενικά με τη δασκαλία της Αγίας Γραφής η Εκκλησία μας δίδασκε τους πιστούς τα μέλη της το θέμα της μελούσης κρίσεως παραδείσου και κολάσιος. Αλλά σήμερα σε ένα υλιστικό κόσμο που για δόγμα έχει να φάγουμε και να πιούμε αύριο γαραποδνίσκομεν και μια ζωή που έχουμε τι θα καταλάβουμε και τι θα κερδίσουμε αν δεν την κλεντήσουμε. Σήμερα λέγω σε ένα ηλιστικό κόσμο το θέμα αυτό φαίνεται σαν μια πλάνη και σαν μια απάτη. Αλλά η Εκκλησία μας μέχρι τη συντηλία του αιώνα θα συνεχίσει να κηρύξει αυτήν την αλήθεια. Δια τούτο το θέμα μας είναι υπάρχει μέλος ακρίσεις. Με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσω να παρουσιάσω πέντε αποδείξεις που αποδεικνύουν ότι υπάρχει μέσα κρίση, παράδεισο και κόλαση. Δύο αποδείξει είναι που βγαίνουν με την λογική του ανθρώπου. Η μία είναι η αγαθότητα του Θεού και η δεύτερη η δικαιοσύνη του Θεού. Και οι άλλε τρει είναι από την Αγία Γραφή. Η μία είναι η προφητεία, η δεύτερη η δασκαλία του Χριστού και τρίτη η Εκκλησία. Αυτές τις πέντε αποδείξεις θα προσπαθήσω να παρουσιάσω. Ο άνθρωπος όταν δεν σκοτίστηκε, δεν παλάβωσε, αλλά σκέφτεται λογικά, μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει μέλος ακρίσης, παράδεισος και κόλασης. Και η πρώτη απόδειξη που βγαίνει με τη λογική του ανθρώπου είναι η αγαθότητα του Θεού. Ο Θεός εφήτευσε στον άνθρωπο πόθος, επιθυμίες, αλλά δίπλα από τους πόθους έδωσε και τα αντίστοιχα αγαθά. Παραδείγματο χάρη, για την πείνα ο Θεός έδωσε το ψωμί, τα φαγητά, τα φρούτα. Για την δίψα έδωσε το νερό, για την ίστα έδωσε τον ύπνο, για την κόπωση έδωσε την ξεκούραση. Και είναι ολοκάθαρο σε όλους μας ότι η μεγαλύτερη επιθυμία και λαχτάρα όλων των ανθρώπων είναι η αιωνιότητα. Όλοι οι άνθρωποι θέλουμε να ζήσουμε αιώνια, να μην πεθάνουμε ποτέ. Και βλέπουμε έναν πλούσιο του Ευαγγελίου να πλησιάσει τον Χριστό και να πει του τα λόγια. Διδάσκαλε αγαθέ, τι αγαθόν πίσω να έχω ζωή Αυτά τα λίγα λόγια του ανθρώπου εκείνου έχουν μεγάλη σημασία. Είναι σαν να έκανε μια εξομολόγηση σε αυτός ο άνθρωπος στο Χριστό και του είπε πες μου διδάσκαλε τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή διότι εγώ είμαι νέος, υγιής, πλούσιος, άρχοντας αλλά όλα αυτά που έχω δεν με ικανοποιούν, δεν μου δίνουν χαρά γι' αυτό πες μου διδάσκαλε τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή αυτή την επιθυμία και λαχτάρα του ανθρώπου εκείνου την έχουν όλοι οι άνθρωποι. Θέλουν να ζήσουν αιώνια, να μην πεθάνουν ποτέ, διότι είναι εμφυτευμένο τον άνθρωπο από το Θεό για αιώνια ζωή. Με αυτή την απόδειξη που ανέφερα, αυτό που ότι υπάρχει μέλωσα κρίσης, παράδεισος και κόλασης. Η δεύτερη απόδειξη που βγαίνει με τη λογική του ανθρώπου είναι η δικαιοσύνη του Θεού επί της ζήσης. Όλοι πάλι το βλέπουμε ξεκάθαρα ότι σε αυτόν τον κόσμο εξακολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη δικία. Όλοι οι άνθρωποι δεν χαίρονται και μάλιστα σε αυτόν τον κόσμο οι καλύτεροι υποφέρουν. Και οι άνθρωποι έκαναν δικαστήρια και φυλακές να δικαστούν και να φυλακιστούν οι κακούργοι και οι απατιώνες της κάθε εποχής. Αλλά δυστυχώς όμως η, δικαιοσύνη, η κοσμική δικαιοσύνη έχει την δύναμη να κρίνει μικρούς κακούργους, μικρούς απατεώνες. Οι μεγάλοι όμως κακούργοι φεύγουν από τον κόσμο του το ένδοξοι και στεφανωμένοι. Διότι η κοσμική δικαιοσύνη μοιάζει σαν τον ιστό της αράχνης όπως ο εστό της αράχνης έχει τη δύναμη να κρίνει μικρούς κακούργους, να συλλάβει μικρά έντομα, μύγες και κουνούπια. Αλλά τα μεγάλα γρήμια, αρκούδες και λεοντάρια δεν μπορεί να τα συλλάβει. Έτσι και η κοσμική δικαιοσύνη έχει τη δύναμη να κρίνει μικρούς κακούργους, μικρούς απατεώνας. Η μεγάλοι όμως κακούργοι και απατεώνες φεύγουν από τον κόσμο τούτο ένδοξοι και στεφανωμένοι. Και βλέπουμε αγαπητοί τριδιατέ να εξακολουθούν να υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο λογιών λογιών κακούργων. Υπάρχουν άνθρωποι εγκληματίε, κακούργοι και απαταιώνε που δημιουργούν τους πολέμους και αυτοί κάθονται στα σαλόνια τους με τα χαρέμια και παρακολουθούν των πόλεμων από την τηλεόραση που σκοτώνονται τα αθώα παιδιά ο άμαχος πληθυσμό. Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο εγκληματίε, κακούργοι και απαταιώνε που πατάνε επάνω σε πτώματα και πίνουν το αίμα του φτωχού λαού. Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο εγκληματίε, κακούργοι και απαταιώνε που εκμετελεύουν του εργάτε που εργάστηκαν στα χωράφια τους και ο μισθό των εργατών των αμισάντων τα χώρα αυτών ή ότα κυρίου Σαββότ ή σε όπως όπω λέγει και ο Απόστολο Ιάκωβο. Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο πόρνη και μυχή που ατίμασαν παρθένε, διέλυσαν οικογένειε, έκαψαν σπίθια και χωριά. Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο ανθρωποδιστέ όπω λέγει και ο Απόστολο Παύλο ή καλύτερα στην γλώσσα μα. Υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο σωματοέμποροι που παίρνουν φτωχέ και ορφανέ κοπέλες και τι εμπορεύονται και πλωτίζουν οι απαταιώνε τη κάθε εποχή. Αλλά ενώ όλοι αυτοί οι κακούργοι που ανέφερα σε αυτόν τον κόσμο δεν δικάζονται, από την άλλη μεριά βλέπουμε άνθρωποι δίκοι, αθώοι, δεν έκαναν κανένα καλό. Εν τούτοις όμως αυτοί οι άνθρωποι τιμωρούνται σε αυτόν τον κόσμο και δεν έχουν ένα κομμάτι ψούμι να φάνε και πεθαίνουν επάνω στην ψάνθα. Τι λοιπόν αυτή είναι η δικαιοσύνη του του επί της γης. Άνθρωποι δίκοι να υποφέρουν και απατεώνες να βραβεύονται. Σε αυτήν τη μεγάλη αδικία που υπάρχει αγαπητοί τελειθεατέ ξεχωρίζω την ανθρωπότητα σε δύο στρατόπεδα και ονομάζω τα στρατόπεδα με τα εξή ονόματα. Το πρώτο στρατόπεδο το ονομάζω νοσοκομείο και το δεύτερο στρατόπεδο το ονομάζω ληστών. Ονομάζω τα στρατόπεδα με αυτά τα ονόματα διότι στο πρώτο στρατόπεδο που το ονομάζω νοσοκομείο βλέπω εκεί όλους τους προνομένους ανθρώπους, αυτοί που δεν γέλασαν ποτέ, μέρα νύχτα κλαίνε και η ζωή τους μοιάζει σαν να γεννήθηκαν στο νοσοκομείο και πέθαναν στο σκομείο. Και το δεύτερο στρατόπεδο που το ονομάζω Λιστό, βλέπω εκεί όλους τους εγκληματίες, τους απατεώνας που πατάνε πάνω σε πτώματα και πίνουν το αίμα του φτωχού λαού. Και ερμηνεύω αγαπητοί τελειδιατέ αυτά τα δύο στρατόπεδα και καταλήγω στο εξής εμπέρασμα και λέγω αν δεν υπάρχει άλλη ζωή να χαίρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που η τους μοιάζει σαν να γεννήθηκαν στο νοσοκομείο και πέθαναν στο νοσοκομείο και αν ακόμα δεν υπάρχει άλλη ζωή να δικαστούν οι απατεώνες ότι πρέπει να δικαστούν τότε έτσι εξηγείται ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά οι συνειδησία μου δεν με αφήνει να, πω κάτι τέτοιο ότι δεν υπάρχει Θεός, ότι μόνο ο άμυαλος ο τρελός λέγει ότι δεν υπάρχει Θεός. Στη Παλιά Δεθήκη σε δύο ψαλμούς, στο 13 ψαλμό και 52 ψαλμό στην αρχή λέγει «Είπεν άφρον εν καρδία αυτού ουκέστε Θεός, μόνον ο άμυαλος, ο τρελός λέγει ότι δεν υπάρχει Θεός». Διότι ποιος πίεσε τους γαλαξίας του ουρανού τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, τους αγγέλους, τον κόσμο, τις εποχές του κόσμου, μέρα και νύχτα, πώς εξηγούνται όλα αυτά. Αυτό εξηγείται ότι υπάρχει μια ανωτέρα δύναμη που λέγεται Θεός. Θεός υπάρχει, αλλά σε αυτόν τον κόσμο δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Πάλι ερμηνεύω αυτά τα δύο στρατόπεδα και καταλήγω στο εξή συμπέρασμα. Και λέγω, αν δεν υπάρχει άλλη ζωή να χαίρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζωή τους μοιάζει σαν να γεννήθηκα στο νοσοκομείο και πέθανα στο νοσοκομείο και αν ακόμα δεν υπάρχει άλλη ζωή να δικαστούν οι απατεώνες ότι πρέπει να δικαστούν τότε έτσι εξηγείται ότι δεν υπάρχει Θεός. Αλλά οι συνειδησίες μου πάλι δεν με αφήνουν να πω κάτι τέτοιο ότι δεν υπάρχει Θεός ότι ο Θεός είναι άδικος και κακούργος. Αλλά πάλι η μου δεν με αφήνει να πω κάτι τέτοιο ότι εάν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μιλάει για τον Θεό Πατέρα στο τρίτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλων 16 στίχο λέγει εκεί στον Νικόδημο ούτω γαρυγάπης ο Θεός των κόσμων ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκεν ή να πάσω πιστεύουν σε Αυτόν μια απόλυτη, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ιάν ο Θεό απέστελε τον αιώνιο του εδώ στη γη και το δίκασε σε σταυρικό θάνατο, ώστε όλοι αυτοί που θα πιστεύσουν σε αυτόν και θα τελείσουν τα σεντρά του να μην χαθούν, αλλά να έχουν ζωή αιώνιον. Αυτό αποδεικνύει ότι ο Θεό δεν είναι άδικο, είναι δίκαιο, δεν έκανε όμω ακόμα την κρίση. Και όταν ο Θεός θα κάνει την κρίση. Τότε θα εκπληρωθεί ο λόγος του Χριστού που είναι στο 25ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλιων 46 στίχο και απελεύσονται ούτε δηλαδή οι εγκληματίες, οι κακούργοι, οι απαταιώνες εις είναι αιώνιον ειδεδίκη εις ζωήν αιώνιον. Και με αυτή την απόδειξη της γεωσύνης του, του Θεού αποδεικνύει ότι υπάρχει μέλασα κρίση, παράδεισο και κόλαση. Έρχομαι τώρα να ανοίξω την Αγία Γραφή. Και η πρώτη απόδειξη από την Αγία Γραφή είναι η προφητεία. Η προφητεία είναι το μεγαλύτερο θαύμα που υπάρχει στον κόσμο. Έτσι βλέπουμε ότι η Παλιά Δεθήκη είναι το βιβλίο του νόμου και της προφητείας και η διαθήκη είναι το βιβλίο της Χάριτος και της Εκπαιρώσεων. Η Παλιά Διαθήκη έχει προφητείες για τη γέννηση του Χριστού, προφητείες για τη δασκαλία του Χριστού, προφητείες για τα θάματα του Χριστού, προφητείες για τα πάθη και το θάνατο του Χριστού και τέλος έχει προφητείες για την Ανάσταση του Χριστού. Εάν στο ένα χέρι κρατάμε την Παλιά Διαθήκη, στο άλλο χέρι κρατάμε την Καινή Διαθήκη, θα δούμε όσα προφητεύονται στην Παλιά Διαθήκη, όλα εκπληρώνονται ένα-ένα ένα στην Καινή Διαθήκη με πάσα την λεπτομέρεια. Για τούτο τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν ο Χριστό ήταν επάνω στο σταυρό, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει στον 11ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του 28-30 στίχους, μετά τούτο Ιδώ ο Ιησούς ότι πάντα ήδη τετέλεστε ή να τελειωθεί η γραφή λέγει διψό. Σαν είδε ο Χριστό ότι εκπληρώθηκε όλη η παλιά διαθήκη για να εκπληρωθεί πέρα για πέρα και η πιο τελευταία λεπτομέρεια που ήταν γι' αυτόν είπε διψό. Και αφού το έφεραν όξο ξύδι, όταν έλαβε το όξο, ο Ισού είπε τετέλεστε που σημαίνει ότι εκπληρώθηκε όλη η Παλιά Διαθήκη. Ήθελε αγαπητοί τελεθέτε ο Χριστός να εκπληρωθεί ο 68 ψαλμός, 22 στίχο που λέγει «Έδωκαν εις, βρώμα, εις, εις, εις το βρώμα, μου χωλήν και στη δίψα μου εποτισάμε όξος». Και όπως η Παλιά Διαθήκη έχει προφητείες για τον Χριστό, έτσι και η κοινή Διαθήκη έχει προφητείες για τη Δευτέρα Παρουσία ότι πράγματι ο Χριστός θα ξαναέρθει εδώ στη γη. Επειδή όμως δεν παίρνει ώρα, γι' αυτό δεν θα αναφέρω πολλές προφητείες, θα αναφέρω μόνο δύο. Η μία προφητεία είναι στο πρώτο κεφάλαιο Αποκάλυψης, 7 στίχο, που λέγει «Ιδού έρχεται μετά των εφελών και όψεται αυτόν πάσο αυταμός, σε αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται υπ' αυτόν πάσε εφηλέ της γης. Να, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Χριστός θα ξαναέρθει εδώ στη γη επάνω στα σύννεφα και θα τον δει κάθε ανθρώπινο μάτι. Θα τον ειδούν ακόμα και αυτοί οι στρατιώτε που τη Μεγάλη Πέμπτη τον χτύπησαν με τη όχη του στην πλευρά και βγήκε αίμα και νερό και θα θρυνήσουν όλες εφηλές της γης. Και μια δεύτερη προφητεία που θα αναφέρω, θέλω να πω αυτή την προφητεία που είπε η πειραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Κυρίου. Στο πρώτο κεφάλαιο, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 36-38 στίχος, λέγει εκεί, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δουγάρα από τον ίν μακαριούσιμε πάση εγενή. Από τώρα και στο εξή λέγει η μητέρα του Κυρίου που θα αξιωθώ να γίνω μητέρα του Θεού. Θα με μακαρίζουν και θα με τιμάνε όλες εφελέ της γης. Και αυτή την προφητεία που είπε η Βαναγία το βλέπουμε αγαπητοί τελεθετέ ολοκάθαρα όλοι σήμερα. Σε ολόκληρη τη γη, Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότου, που υπάρχουν πιστοί χριστιανοί μακαρίζουν και τιμάνε τη, τη μητέρα του Κυρίου. Και με αυτήν την απόδειξη της προφητείας αποδεικνύει ότι υπάρχει μέλος ακρίσης, παράδεισος και κόλασης. Η δεύτερη απόδειξη από την Αγία Γραφή είναι η δασκαλία του Χριστού. Μπορούσα να αναφέρω πολλές διδασκαλίες για την διδασκαλία του Χριστού που μιλάει για την πέραν του τάφου ζωή. Αλλά επειδή όπως είπα δεν μας παίρνει ο, χρόνος γι' αυτό θα αναφέρω μόνο δύο περικοπές. Η μία είναι στο 25ο κεφάλαιο κατά Μαθαίων ευαγγελων στιχη στίχη 31-46. Είναι η γνωστή σε όλους μας περικοπή της μελούσης Κρίσιος που μας διδάσκει ο Χριστός εκεί για την πέραν του τάφου ζωή. Όταν δε έρθει ο Υιός των ανθρώπων τη δόξη αυτού και πάντης οι Άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσε επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσετε έμπροσεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορία αυτούς απαλλήλων ο Όσπερ, ο αφορίζει τα πρόβατα από τον Ερήφον και στήσει με πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια ξεβονίμων. Το τερείο βασιλεύστη εκ δεξιών αυτού, δεύτε ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημήν βασιλεία από καταβλή κόσμου. Επίνασα γάρ και δοκατέμι φαγήν, εδίψησα και ποτίσα τέμε, ξένο ήμιν και συνάγεται με, γυμνό και πυρεβάλλεται με, ιστένασα και πεσκέψα στέμε, εμφυλακή ήμιν και είδετε πρόσμε. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι και λέγοντε, Κύριε, πότε σε είδουμε πεινώντα και τρέψαμε, ή διψώντα και ποτίσαμε, πότε δε σε ξένο και συνεγάγομεν, ή γυμνών και περιβάλλουμε, Πότε δεσίδωμεν η εμφυλακή και ήρθομαι προσέ, Σέ, και αποκριθήσω βασιλεύση βασιλεύσερη αυτή, αμήν λέγω εφόσον επίσατε ενή τούτον τον αδελφό μου, τον ελαχίστον εμή επίσατε. Τότε ρίκε τη εξεβολήμων, πορεύεστε από μου, η κατηραμένη στο πύρτο αιώνιων, του ετοιμασμένου το διαβόλο και τη αγγέλη αυτού, Επίνασα γάρ και ούκε δε κατέμι θα γίν, και ούκε ποτίσα τέμε, ξένο σήμην και ούσι να γαγητέμε, γυμνό και ούπε ρεβαλετέμε, ασθενή και εμφυλακή και ούκε πεσκέψα στέμε. Τότε αποκαθίζονται αυτό και αυτοί λέγοντε, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινόντα, ή διψώντα, ή ει ξένων, ή γυμνών, ή ασθενή, ή εμφυλακή και διεκουνήσα μέση. Τότε αποκριθήσετε αυτής λέγον, αμή λέγομην εφόσον ουκ επίσατε ενή τούτον των ελαχίστων ουδέ ημία επίσατε και απελεύσονται ούτε η σκόλασιν αιώνιον η δε δίκη εις ζωήν αιώνιον. Εδώ ο Χριστός μας διδάσκει τα εξής. Όταν θα έρθω εγώ ο Υιός του ανθρώπου λέγει κατά τη Δευτέρα παρουσία θα μαζευτούν όλα τα έθνη δίπλα κοντά μου και εγώ θα καθίσω επάνω σε ένα έδοξο θρόνο. Και θα μαζευτούν όλοι οι άνθρωποι από τον πρώτον άνθρωπο να μέχρι τους τελευταίους ανθρώπους της ημέρας εκείνης. Και όπως ο βοσκός ξεχωρίζει τα πρόβατα από τα ερήθια τα κατσικάκια, έτσι και ο Χριστός θα ξεχωρίζει τους δικαίους από τους αδίκους από τους απίστους και τους δικαίους που τους ονομάζει ως πρόβατα θα τους βάζει στα δεξιά του και τους άλλους που τους ονομάζει ερήθεια στα αριστερά του. Και τους ονομάζει πρόβατα ο Χριστός επειδή όπως τα πρόβατα μας δίνουν το μαλλί, το αρνί και το γάλα έτσι και αυτοί με τα καλά έργα τους ονομάζει πρόβατα. Τους άλλους τους απίστους που δεν έκαναν καλά έργα τους ονομάζει ρήφια διότι τα ρίδια, τα κατσικάκια δεν μας δίνουν ούτε μαλλί, ούτε αρνί ή κατσικάκι, ούτε γάλα. Είναι στύρα. Και εμείς οι Σουπαναρέ τότε λέγαμε αυτό είναι στύρο, αυτό το τρώγει τζάμπα, δεν μας δίνει τίποτε. Έτσι τους μεν πιστούς τους ονομάζει πρόβατα, τους διαδίκους τους ονομάζει κατσικάκια και τότε ο Χριστός θα στραφεί και θα πει σε εκείνους που θα είναι στα δεξιά του. Ελάτε εσείς που είσαστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, διότι κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλείαν πρωτο γίνει ο κόσμος. Διότι επίνασα και μου δώσατε με ψωφή να φάω. Εδίψα και μου δώσατε νερό να πιω. Ήμουνα ξένος και με φιλοξενήσατε στο σπίτι σας. Ήμουνα γυμνός και μου δώσατε ρούχα να φορέσω. ήμουνα άρστος και βιαλακισμένος και ήρθε και με είδατε. Τότε θα αποκριθούν οι δίκοι και θα το πούν, Κύριε, πότε σε είδαμε να πεινά και σου δώσαμε ψωμί να φας ή να αντιψά και σου δώσαμε νερό να πιεις, Πότε δεν σε είδαμε να είσαι ξένος και σε φιλοξενήσαμε στο σπίτι μα ή γυμνό και σου δώσαμε ρούχα να φορέσει. Πότε δεν σε είδαμε να είσαι άρρωστος και φαλακισμένος και ήρθαμε και σε είδαμε. Και τότε ο Χριστός ως βασιλεύσα του πει αλήθεια σας λέγω όσα καλά πράγματα κάνατε εις αυτούς τους πονημένους και ασήμαντους αδελφούς μου αυτό δείχνει ότι το κάνατε σε μένα. Τότε θα στραφεί και στους άλλους που θα είναι στα αριστερά του και θα τους πει φύγετε μακριά εσείς από μένα η κατηραμένη στην αιώνια κόλαση που ετοιμάστηκε για τον διάβολο για τους και για τους αγγέλους του. Διότι επίνασα και δεν μου δώσατε ψωμί να φάω, εδύψισα και δεν μου δώσατε νερό να πιω, ήμουνα ξένος και δεν με φιλοξενήσατε στο σπίτι σας, ήμουν γυμνός και δεν μου δώσατε ρούχα να φορέσω, ήμωνα άσθενης και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε». Τότε λέγει ο Χριστός, θα αποκριθούν και αυτοί και θα το πούν, Κύριε πότε σε είδαμε να πεινά ή να διψάς ή ξένος ή γυμνός ή φυλακισμένος ή άρρωστος και δεν σε υπηρετήσαμε και τότε θα αποκριθεί και θα τους πει, Αλήθεια σας λέγω, όσα καλά δεν κάνετε σε αυτούς τους πονεμένους ασήμαντους αδερφούς μου, αυτό δείχνει ότι δεν το κάνατε και σε μένα. Και θα πέφτουν αυτοί λέγει ο Χριστός στην κόλαση αιώνιων η διδίκη η ζωή αιώνιων. Τι άλλη διδασκαλία αγαπητοί τελειθεατέ έπρεπε να μας πει ο Χριστός ότι πέραν το τάφου υπάρχει μέλωσα κρίσης Παράδεισος και κόλασης και η δεύτερη δασκαλία που θα αναφέρω είναι από το 16ο κεφάλαιο Καταλουκάν Ευαγγέλων, στίχη 1931. Είναι η γνωστή σε όλους μας η δασκαλία του πλουσίου και του φτωχολαζάρου που λέγει ο Χριστός. «Άνθρωπος δέτες συμπλούσιο και ενεδιδίσκετο πορφύραν, και δύσονε φαινόμενο κατημέρα να μπρο. Τοχό δε τη είναι ονόμα και Λάζαρο, ω ευεύλητο προ τον πελόν αυτού, ηλκωμένου και επιθυμό χρωταστήνε από τον ψυχίον των πεπτώντων από τι τραπέζε του πλουσίου. Αλλά και εκείνε ερχόμενοι απέλεχον τα έλκη αυτού. Εγαίνω το δε αποθανή των πτωχών, και απενεχθήν αυτών υπό των αγγέλων ει των κόλπων Αβραάμ. Απέτανε δε και ο και και εν τω άδε πάραστο σε αυτού υπάρχουν εν βασάνη, ωρά τον Αβράμ και λάζαρον εν τη κόλπη αυτού. Και αυτό φωνή σα είπε: Πάτερ Αβράμ, ελέησό με και πέμψω λάζαρον, ή να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατο και καταψύξει τη γλώσσα μου, ότι οδενόμε εν τη φλογή ταύτη. Είπε δε Αβράμ, τέκνο μνήστητη, ότι απέλαβε εσύ τα κατάσου εν τη ζωή σου. Και κακά, όδε παρακαλείτε σύ και επιπάσε τούτης μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μεγαστήρεκτε, όπως οι θέλοντες δε έντε προς εμάς, μη δίνονται με δε ή εκείθεν προς εμάς δε Είπε δε, ερωτώ ούσε, πάτερ, η να πέμψεις αρτών εις τον οίκον του πατρός μου, έχω γαρ πέντε αδερφούς, όπως διαμαρτύρεται αυτής, η να μη και αυτή έρθωσιν εις τον τόπον τούτων, τη βασάνου. Λέγε αυτό το Αβραάμ, έχω συμμοιασία και τους προφήτας. Ακουσάτωσαν αυτόν. Ο δε είπε, όχι πάτερ Αβραάμ, αλλά αν της από νεκρών προς αυτούς, μετανοήσως Είπε δε αυτό, η Μωυσέως και το προφητών, ο κακούς ο δε αν εκ νεκρών αναστεί πιστήσονται. Υπήρχε λέγει ο Χριστός, ένας άνθρωπος πλούσιος, που ήταν ντυμένος με μεταξωτά ρούχα. Κάθε μέρα άλλαγε, άλλαζε τα κοστούμια του. Άλλο κοστούμι είχε προχθές, άλλο χθες, άλλο σήμερα, άλλο αύριο, άλλο μεθαύριο. Κάθε μέρα άλλαζε τα κοστούμια του. Και είχε λέγει ο Χριστός στο τραπέζι κάθε μέρα τα καλύτερα φαγητά. Και εμφρενότανε με μια λέξη θέλει να πει εδώ ο Χριστός ότι ο πλούσιο καλοπερνούσε. Υπήρχε λέγει στη συνέχεια και ένα φτωχό, όνομα Λάζαρος. Αυτό είχε τρία κακά επάνω του. Φτωχό, άρρωστο, περιφρονημένο. Ήταν φτωχό όχι ότι ήταν τεμπέλης, αλλά επειδή ήταν άρρωστο και δεν μπορούσε να δουλέψει και είχε πληγέ στο σώμα του και πήγαιναν τα σκυλιά και έγλυφαν το αίμα από τις πληγέ του. Ήταν και περιφρονημένος, διότι όσες φορές έβγαινε από το σπίτι του ή έμπαινε στο σπίτι του ο πλούσιος και έβλεπε ξαλπρουμένος τον Λάζαρο στην εξώπορτα της αυλής, έλεγε μέσα του πότε θα ψοφήσει αυτό το ψόφιο σκυλί που μου περιφρονεί το σπίτι μου και την αυλή μου. Και ο Λάζαρος περίμενε ώρα με την ώρα πότε θα βγει η περέτρα του πλουσίου να τενάξει το τραπεζομάντιλο με τα ψίκουλα, με τις μπουκές που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Και όπως τα πολλιά μαζεύουν τα ψίχολα ένα-ένα, έτσι και ο φτωχός Λάζαρος μάζευε τις μπουκές που έπεφτε από το τραπέζι του πλουσίου και έτρωγε. Αλλά όλα τα πράγματα αγαπητοί τελεδέτε έχουν αρχή και τέλος. Έτσι όπως γεννηθήκαμε μια μέρα θα πεθάνουμε, θα φύγουμε από τον κόσμο τούτο στην πέραν του τάφου ζωή. Έτσι ήρθε η ώρα λέει ο Χριστός να πεθάνουν, να φύγουν αυτοί οι δύο άνθρωποι και πρώτα πέθανε ο φτωχό Λάζαρος. Ότι το σώμα του ήταν πολύ βασανισμένο και δεν μπορούσε να αντέξει. Και πέθανε ο Λάζαρος πρώτα. Οι άγγελοι του δού πήραν την ψυχή του Λαζάρου και την οδήγησαν στον παράδεισο, στον κόλπον του Αβραάμ. Πέθανε λέγει και ο πλούσιος και η ετάφη. Το ετάφη εδώ δεν σημαίνει ότι τον έθαψαν, επειδή και τον Λάζαρον έθαψαν. Αλλά το ετάφι εδώ σημαίνει τούτο, ότι μαζεύτηκαν όλοι οι βασιλείς, οι άρχοντες και οι μεγιστάνες του λαού να τον οδηγήσουν στην τελευταία κατοικία στο νεκροταφείο. Όπως και μέχρι σήμερα όταν πεθαίνει κανένας μεγάλος άνθρωπο με όνομα μεγάλο κατά κόσμο, μαζεύονται όλοι οι πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτη του λαού να τον οδηγήσουν στην τελευταία κατοικία στο νεκροταφείο. Κάτι τέτοιο συνέβη και με το πλούσιο. Αλλά ενώ οι βασιλείς, οι άρχοντες και μηγιστάνες του λαού οδηγούσαν το σώμα του πλουσίου με όργανα, με τραγούδια και με ομιλίες για να τον θάψουν στο νεκροταφείο, η ψυχή του πήγε στον Άδη, στην κόλαση. Και όπω και του απέναντι βλέπει τον Αβραάμ και δίπλα του τον φίλο του τον Λάζαρον που εδώ δεν τον είχε ανάγκη. Τώρα όμως τον έχει ανάγκη και παρακαλάει τον Αβραάμ και το λέγει πατέρα Αβραάμ στείλε τον Λάζαρον να, δροσί, να μου να βουτήξει το δάκτυλό του στο νερό για να μου δροσίζει τη γόσα μου διότι καίγουμε εδώ σε αυτήν την φλόγα τη Ο Αβραάμ όμω του είπε: Παιδί μου, για θυμί σου ότι εσύ στην άλλη ζωή καλοπερνούσε. Αντίθετα, ο Λάζαρος κακοπερνούσε. Περίμενε ώρα με την ώρα πότε να βγει η περίτριά σου, να την το τραπεζιμάντολο με τα ψίχουλα, με τι μπουκέ, για να φάει κι αυτό. και έτσι έτρωγε τις μπουκές σου που έφευταν από το τραπέζι σου. Αλλά από όλα αυτά που συνέβη στη γη, αναμεταξύ μας εδώ υπάρχει ένα μεγάλο φράχτη, ώστε ούτε εμεί που είμαστε εδώ μπορούμε να έρθουμε σε εσά, αλλά ούτε εσείς που είσαστε αυτού μπορείτε να έρθετε εδώ σε εμά. Και επειδή ο πλούσιο δεν μπόρεσε να καταφέρει το Λάζαρον να του δροσίσει τη γλώσσα του, δια δευτέρα φορά παρακαλάει τον Αβραάμ και το λέγει «Σε παρακαλώ πατέρα Αβραάμ να αναστηθεί ο Λάζαρος και να πάει στο σπίτι του πατέρα μου διότι έχω πέντε αδέρφια και είναι και αυτοί άπιστοι, άδικοι, σκληροί σαν εμένα να ειδοποιήσει ότι υπάρχει μέλος ακρίσης, παράδεισος και κόλαση. Για να μην έρθουν και αυτοί εδώ σε αυτόν τον τόπο του βασανισμού. Ο Αβραάμ όμως του είπε τα αδέρφια σου και ολόκληρη η ανθρωπότητα έχουν τον προφήτη Μωυσήν και τους άλλους προφήτες, έχουν την Αγία Γραφή, ας ακούσουν εις αυτούς. Αυτός είπε, όχι Πάτερ Αβραάμ, δεν θα ακούσουν στον Μωυσήν και στους άλλους προφήτες την Αγία Γραφή, αλλά εάν κάποιος πεθαμένος θα αναστηθεί και θα ειδοποιήσει θα πιστεύσουν. Ο Αβραάμ όμως του είπε, αν δεν θα πιστεύσουν, στο Μωυσίν, στους άλλους προφήτας, στην Αγία Γραφή, ούτε κι αν ένας πεθαμένος θα αναστηθεί, θα πιστεύσουν. Τι άλλη διδασκαλία έπρεπε αγαπητοί τελεθεατέ να μας διδάσκει ο Χριστός ότι πέραν το τάφου υπάρχει άλλη ζωή παράδεισος και κόλασης και με αυτήν την απόδειξη της δασκαλίας του Χριστού αποδεικνύει ότι υπάρχει μέλος ακρίσεις παράδεισος και κόλασης. Και η τρίτη απόδειξη από την Αγία Γραφή είναι η Εκκλησία μας. Η Εκκλησία είναι ένας μεγάλος μάρτυρας της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού ότι πράγματι ο Χριστός θα ξαναέρθει εδώ στη γη. Και έτσι βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας καθημερινώς εξαγγέλει τον, ερχομών τον ερχομόν του Χριστού και λέγει «Ιδού ο νηθιός έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάρι η δούλη κλπ». Δηλαδή ο Χριστός θα ξαναέρθει λέγει η Εκκλησία μας και περιμένει, περιμένει η Εκκλησία των ερχομών του Χριστού και όσο να καταδιώκεται η Εκκλησία και να συκοφαντείτε η Εκκλησία του Χριστού θα μένει στον αιώνα. Όσο να διώκεται και εξωτερικά και εσωτερικά η Εκκλησία θα μένει στον αιώνα μέχρι τη συντηλίας που θα έρθει ο Χριστός διότι την επίησε ο ίδιος ο Χριστός και πήλε άντρου ούκα της αυτής είπε για την Εκκλησία και για το λόγο του Είπε ο Χριστός, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, η δελόγη μου η μη παρέλθωση". Έτσι, η Εκκλησία είναι ένας μεγάλος μάρτυρας που μας διδάσκει ότι θα ξαναέρθει ο Χριστός εδώ στη γη. Και επαναλαμβάνω, όσο να διώκεται η Εκκλησία θα μείνει μέχρι τη συντηλία του αιώνος. Ένας μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έλεγε «Η Εκκλησία του Χριστού κλειών ίδιζεται, αλλά δεν καταποντίζεται». Έτσι, η Εκκλησία είναι ένας μεγάλος μάρτυρας της Δευτέρας Παρουσίας του χριστου κλειων ζετέ, αλλα δεν Αλλά αφού ανέφερα αυτές τις πέντε αποδείξεις, οι δύο αποδείξεις είναι που βγαίνουν με τη λογική του ανθρώπου. Η μία είναι η αγαθότητα του Θεού, η δεύτερη η δικαιοσύνη του Θεού. Και οι άλλε τρει είναι από την Αγία Γραφή: η μία είναι η προφητεία, η δεύτερη η δασκαλία του Χριστού και η τρίτη η πλασία. Αφού <laughs> ανέφερα αυτέ τι πέντε αποδείξει, ίσω να πει κανεί ή καμιά. Μα καλά. Ο Θεός θα είναι τόσο άδικος να δικάσει τα πλασματά του αιώνια στην αιώνα, αιώνια κόλεσης. Αυτή η σκέψη αγαπητοί τελειδιατέ προέρχεται από την άγνοια της Αγίας Γραφής. Ο Θεός δεν δικάζει, δεν τιμωρεί κανέναν άνθρωπο αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος δικάζεται και τιμωρείται. Ότι πράγματι ο Θεός δεν δικάζει κανέναν άνθρωπο, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος δικάζεται. Αυτό είναι ολοκάθαρα. Μας βοηθάει και ο ίδιος ο Χριστός. Στην περικοπή της μιλούσης κρίσεως που ανέφερα προηγουμένω. εις εκείνους που θα είναι στα δεξιά του θα πει, ελάτε εσεί που είσαστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, δότε κληρονομήσατε την ετοιμασμένη βασιλεία πρωτογύνου κόσμος. Να, πρωτοί ο Θεός κάνει τον κόσμο, έκανε το παράδεισο πρώτα. Και στου άλλου θα πει: Φύγετε μακριά, εσεί οι στην αιώνια κόλαση που ετοιμάστηκε για τον διάβολο και για του αγγέλους του. Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεό για τον άνθρωπο έκανε παράδεισο και για τον διάβολο έκανε την κόλαση. Και μάλιστα την κόλαση την δημιούργησε ο ίδιος ο διάβολος με την ανταρσία του. Τώρα, πώς οι με θα πάνε στο παράδεισο ή δε άδικοι στην κόλαση. Απλούστατα. Όταν ο άνθρωπος κάνει τα έργα του Θεού, θα πάει που είναι ο Θεός. Πού είναι ο Θεός, στο παράδεισο. Στο παράδεισο θα πάει και ο άνθρωπος που κάνει τα έργα του Θεού. Γι' αυτό στο πέμπτο κεφάλαιο κατά Μαθαίων Ευαγγέλων, οκτώ στίχο που είναι ο έκτος μακαρισμός, λέγει εκεί ο Χριστός, μακάρι η καθαρή καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι και ευτυχή είναι αυτοί που είναι καθαρή καρδιά, ότι αυτοί θα ειδούν το Θεόν. Και στο 13ο κεφάλαιο, κατά Μαθαίον, εκεί ο κεφαλαιο κατα μαθαιων εκει εξηγεί μια παραβολή και στο 43 στίχο για τους δικαίους λέγει, τότε οι δίκη. Εκλάμψωση ω ο ήλιο εν τη βασιλεία του πατρό αυτών. Έτσι λοιπόν, όπου είναι ο Θεό, εκεί θα είναι και οι άνθρωποι που κάνουν τα έργα του Θεού. Πού είναι ο Διάβολο, στη κόλαση, Στη κόλαση θα είναι και οι άνθρωποι που κάνουν τα έργα του Διαβόλου. Να, γι' αυτό ο Χριστό μα διδάσκει να κάνουμε καλά έργα, καλό φίλο. Για την πέρα του τάφου ζωή. Για να μην ακούσουμε τη μέρα της κρίσεως, πορεύεστε απ' μου, η κατηραμένη, εις το πύρτο αιώνων, το ετοιμασμένο το διαβόλο και της αγγέλης αυτού, αλλά να ακούσουμε, δεύτερη ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε, την ετοιμασμένη μην βασιλεία από καταβολής κόσμων. Αυτά, αγαπητοί τελεθεατέ, ήθελα να πω για αυτό το θέμα, υπάρχει μέλωσα κρίσης, αλλά για να τα καταλάβουμε όλα αυτά που είπαμε, πρέπει να γνωρίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, να πιστεύσουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, ότι οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι συγγραφείς της Βίβλου δεν έγραψαν δικά τους λόγια, αλλά το πρέμα το Άγιον τους φώτισε και έγραψαν την Αγία Γραφή που είναι ο Λόγος του Θεού. Καθώς ο Απόστολος Πέτρος στην Δευτέρα του Επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, 21 στιγουγράφη. Ο γαρτελήματε ανθρώπου είναι έκτη, ποτέ προφητεία, αλλά υπό πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Έτσι, πρώτον, να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Δεύτερον, να την μελετήσουμε και τρίτον, να την τελήσουμε. Αν θα πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού, θα τη μελετήσουμε και θα την τηρήσουμε, τότε αυτά τα λίγα χρόνια που θα μας χαρίσει εδώ στη γη ο Θεός, 50, 80, 100 χρόνια να τα περάσουμε με αγάπη, με χαρά και με ειρήνη και όταν θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα να φύγουμε από τον κόσμο τούτο, στην πέραν το τάφου ζωή, ότι όπως έχω τονίσει και άλλη φορά, σύμφωνα με την Αγία Γραφή η ζωή του ανθρώπου δεν σβήνει, δεν τελειώνει στο φιάρι τον νεκροθάφτη αλλά ζει και πέραν του τάφου. Έτσι όταν θα έρθει αυτή η ώρα να πάμε και να είμαστε μαζί με τους Πατριάρχας Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, με τους Προφήτας, Αποστόλους και Αγίους της Εκκλησίας μας στην Εποράνιον Βασιλεία του Πατρός και του Υιού. Que a todos los prematos amén.